ως μια τετραετία μεταρρυθμίσεων και σκληρής δουλειάς, σηκώνοντας μάλιστα τα μανίκια από την 26η Ιουνίου, χαρακτήρισε ο πρώην Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης στην επόμενη θητεία για το κόμμα του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται και πάλι στο τιμόνι της χώρας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Γιώργος Καραγιάννης και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά την περιοδία του στο Ρέθυμνο, συζήτησαν για θέματα ανάπτυξης και υποδομών, επισκεπτόμενοι μάλιστα και το εμβληματικό έργο του υπόγειου πάρκινγκ που θα γίνει στην πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Στις 25 Ιουνίου έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε προς τα μπρος, να κάνουμε μια έφοδο στο μέλλον για να αλλάξουμε και όλα εκείνα τα προβλήματα τα οποία χρονίζουν εδώ και δεκαετίες και συνιστούν εκκρεμότητες στις χώρες. Η ευθύνη είναι στα χέρια μας και το βλέμμα το δικό μας είναι στραμμένο στις 26 Ιουνίου. Και στα σηκωμένα μανίκια που θα πρέπει να έχουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την επόμενη μέρα. Όλα αυτά τα έργα λοιπόν προχωρούν, γιατί πραγματικά για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Κρήτη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Όλα τα υπόλοιπα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή τρέχουν σε επίπεδο νομού Ρεθύμνης, συνολικού προϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων, νομίζω ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα το οποίο στην ουσία θα ωφελήσει την καθημερινότητα των πολιτών. Και νομίζω ότι αυτός υπήρξε και ένας βασικός λόγος, ίσως και ουσιαστικότερος, όπου οι Ρεθυμνιώτες και οι Ρεθυμνιώτες πριν από λίγες εβδομάδες μας τίμησαν με την ψήφο τους, με την εμπιστοσύνη τους και είμαι βέβαιος ότι το επαναλάβουν και αυτό και την επόμενη Κυριακή. Το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε και στο νοσοκομείο με την Ειρήνη Αγαπηδάκη να τονίζει πως αυτό που προγραμματίζεται για την επόμενη μέρα στον τομέα της δημόσιας υγείας στο Ρέθυμνο δεν θα θυμίζει σε τίποτα τη σημερινή κατάσταση. Τα επόμενα 4 χρόνια να δείτε μεγάλες αλλαγές στο Ρέθυμνο που σχετίζονται όχι μόνο με το νοσοκομείο αλλά και με τον τρόπο που μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εφαρμόζοντας μια ολιστική λύση στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Τελευταίος σταθμός ήταν ένα καφέ του ιστορικού κέντρου, στο οποίο τα μέλη του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας συζήτησαν με πολίτες, στελέχη, μέλη και φίλους του κόμματος για τον απολογισμό της προηγούμενης τετραετίας και το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών.